σας απόγευμα. Καλώς ορίσατε και σήμερα στις Χρυσές Συνταγές. Αν ανοίξει το πλάδο μας, να δείτε ότι σήμερα παίζουμε. Γιατί η αγαπημένη μου Χρυσοχέρα ήρθε με όρεξη. Παίζει με τα ρούχα σου τούτο. Ροζή. Όχι, είπα μαφικές, έπρεπε να έχω χαλόν. Άλλη είναι έναρξη. Παιδιά, έφερε ένα κατάστημα ολόκληρο με μάσκες. Μα τι κάνεις? Χρύσο μου, δεν ξέρω τι κάνεις. Εντάξει, απ' τα εγώ απλά, κυρίες και κύριοι, να σας πω ότι σήμερα στις Χρυσές Συνταγές η Χρυσοχέρα μου θα φτιάξει πουρέκια της Σάτζης. Και τι άλλο θα φτιάξεις? Θέλω να σου πω ότι... Ραβιόλα. Είσαι πολύ όμορφη σήμερα. Τώρα με βλέπεις. Πεταχτήκα τα πάθια ο βόξ. Επειδή με είδες. Ναι. Εντάξει, θα σου πω τι να φτιάξουμε σήμερα. Ναι, βέβαια. Και τούτη άλλο, πώς ήταν που κάμε. Χαμογέλα και πήγες που κάτω και λοιπό. Την περασμένη ακούεις. Ναι. Τι. Ακούεις στο Μενελάο. Ένα ακούσα. Τώρα ακούω όμως. Έλα. Θα σου βάλω εμποδιά σου. Εθέλα σου μαρτού, είναι κάτσα και μπλεξά το. Επειδή εξίασες να φέρεις τη Δευτέρα. Ναι. Μπορεί να είναι και καλό μέτρο του, δεν ξέρω πώς θα κατωστέν τούτο. Έλα. Τι να κάνω, να το βάλω έτσι και να σου το δίσω κόμπο. Ξέρεις γιατί βάζουν το μαρτάκι? Για να με μαυρίσω. Και να μην τους κάψει ο ήλιος. Ναι. Και. Πότε πού είναι να το κρούσουμε το μαρτάκι? Στη Λαμπρατζά. Έτσι θα κρέμεται? Όχι, δεν θα κρέμεται, θα το κόψω. Α? Και επειδή είμαι με το μαρτάκι μου τώρα, θα πάμε... Θα να τα πάρεις το μωρό. Εντάξει, να παίξουν τα μωρά. Για να δεις ότι σε σκέφτομαι, παρόλο που εσύ δεν με σκέφτεσαι, εσύ σκέφτεσαι άλλους, αλλά τέλος πάντων. Ο γιος μου να βάλει το κόκκινο. Ναι. Όχι. Γιατί μαρτούει. Δεν μπορούσε ο κόκκινο. Πειράζωσε. Δεν ήβρα από την τα περσίνα. Οι Χρυσές Συνταγές σήμερα θα φτιάξουν ραβιόλες και πουρέκια με χαλούμι. Μάλιστα. Στη Σάτζη. Μάλιστα. Άρα θα μπορώ κι εγώ να φέρω τα σκεύη μου, σπίτι μου και να παίξω κι εγώ την καλή μαγείρισα στο αδερφό μου. Βέβαια. Μου έκαμε τα πουρέκια της Σάτζη και έστειλε μου τα φωτογραφία. Μπράβο, Χρυσοχέρα μου. Κάποιο θέλει να έρθει σπίτι μας. Για να βάλω μέσα τα ραβιόλες. Εντάξει. Λοιπόν, πώς θα ξεκινήσουμε να λέω συνταγή. Λοιπόν, νομίζω ναι. Να ξεκινήσουμε από το ζυμάρι. Ναι. Να τα πουρέκια της Σάτζης. Ωραία. Άρα θα ξεκινήσουμε από τα συνταγή με τα πουρέκια. Ναι. Ωραία. Πάμε να δούμε τα υλικά μας. Για τη ζύμη, για τα πουρέκια με χαλούμι στη Σάτζη. Θέλουμε. 1 κιλό αλεύρι χωριάτικο, 1 κουταλάκι αλάτι, 1/2 φλιτζάνι σπορέλαιο και 2 φλιτζάνια χλιαρό νερό. Για τη γέμιση τώρα για τα πουρέκια μας θέλουμε 1/2 φλιτζάνι ελαιόλαδο, 1 φλιτζάνι κρεμμύδι ψιλοκομμένο, 5 φλιτζάνια χαλούμι όριμο τριμμένο στη λεπτή μεριά του τρίφτη, 2,5 κουταγιές δυόσμο, 1 μπρέζα μπιπέρι και θέλουμε και 2 αυγά. Και εγώ είμαι πανέτοιμη να δω πώς θα φτιάξουμε τα πουρέκια. Μπράβο. Τι σάτζεις. Λοιπόν, επειδή έφερα παγωμένες ραβιόλες που σπίτι, έχονται στην κατάψυξη τούτες. Θα βάλω τα να ψήνουν τέτοι να σας πω μετά τι κάνουμε, εντάξει. Εντάξει. Απλά μόνο τούτοι... Για να φτυχούμε, ας πούμε. Ναι, για να φτυχούμε. Μπορείς, και μπορείς να τις έχεις στην κατάψυξη, όπως και στις χαλούμωτες που έκαναμε την περασμένη την Δευτέρα. Ναι. Και εκείνες μπορείς να τις έχεις στην κατάψυξη και να τις βγάλεις όπως είναι παγωμένες. Και να τις βάλουμε στην κατάψυξη και να τις βάλεις στο φούρνο. Εντάξει. Το λοιπόν, εδώ είπαμε ότι να βάλουμε 3 λίτρα νερό, 1 κουταλάκι αλάτι και 2 ζωμούς. Δεν το είπαμε γιατί δεν είπαμε τη συνταγή. Α, ναι, δεν το είπαμε, εντάξει, sorry, ξέχασα. Οπότε, ναι. Οπότε βάλουμε και 2 ζωμούς έτσι για να... Αν θέλεις, μπορεί να βράσεις έτσι χορκάτικο κοτόπουλο. Α, και μετά να βάλω μέσα στο νερό τις ραβιόλες. Ωραία. Ας το δαμε να ζεσταθεί έτσι καλά και να διαλυθούν οι ζωμοί. Και να σου πω τι είναι να κάνουμε. Να ξεκινήσω να κάνω την τηγάνιση πριν να κάνω το ζυμάρι. Γιατί πρέπει να κοκκινήσει έτσι ωραία το κρεμμύδι μας. Μα να βάλουμε και κρεμμύδι μέσα. Ναι, να κάνουμε τηγάνιση με κρεμμύδι. Γιατί πρέπει να το τηγανίσουμε, ποια είναι η πιο καλή γεύση. Ναι, μυρίζει συζητώ, και πιο ωραία. Δεν το συζητώ. Να σου πω ότι τούτη η συνταγή είναι της κυρίας Βασιλικής.
που μας έδωσε τα φώτα της, η μαμά της Γιάννας, της Προύντζου που σου είπα ότι ήρθα σπίτι μας και κάναμε τες. Κυρία Βασιλική, με ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι. Γιατί έχει... γειτόνισαν την κυρία Αντρούλα που μας βλέπουν. Μα και η κυρία Αντρούλα πώς κάνουμε τα πουρέκια με τον κυμά. Α. Μου είπε η μαμά σου είναι άλλη φορά, θυμάσαι. Ναι. Είχε μου πει και η κυρία Αντρούλα κάποια tips. Ευχαριστούμε και τις δύο. Τις προάλλες που είχαμε μπει για τα πουρέκια της Σάτζης, είπες μου ότι ήθελες να ψάξεις λίγο. Υπάρχει κάποια συγκεκριμένη διαδικασία που πρέπει να ακολουθήσεις για τα πουρέκια της Σάτζης? Ναι, κοίτα, καταρχήν πρέπει να είναι το ζυμάρι σου, πώς να το, πώς να το ζυμώσεις. Επίσης, τα πουρέκια μπορείς να με βάλεις. Εγώ βάλω και αυγό μέσα και κρεμμύδι. Μπορείς να κάνεις μόνο με χαλούμι. Έχει διάφορες τεχνικές. Επίσης, είναι η σάτζη μας. Μπορούμε να τα ψήσουμε και στο αντικολλητικό το τηγάνι. Εμείς έτσι ξεκινήσαμε σπίτι. Α, με τούτο. Ναι. Τούτο είναι τη σάτζη. Τι είναι τη σάτζη, το άλλο είναι πιο μεγάλο. Τούτα ήβρατα στο χορηγό της εκπομπής μας. Τι θα σου έλεγα. Μπορείς να. Ούτε λάθια, δική μου συνταγή. Ούτε λάθια, ούτε τίποτε. Α, θα βάλω ούτε λάδι εγώ. Βάλουμε μισό. Το σκέος που κάνουμε τα πουρέκια της Σάτζης και τα σπίτια της Σάτζης. Ναι. Να σου πω ότι είπα σου, βάλαμε τότε στο αντικολλητικό, αλλά είναι το ίδιο. Ωραία, να σε ρωτήσω. Τώρα να κάνουμε μπουρέκια. Ναι. Θα μπορούσαμε να κάνουμε με το ζυμάρι που να φτιάξεις και πίτες της Σάτζης? Ναι, εμείς το ζυμάρι που μας έμεινε προχτές, έκαναμε το πίτες της Σάτζης. Αν είσαι το φίλο σου, ναι, πασπαλίζεις το, αλήφεις το με σπορέλαιο. Πασπαλίζει το με μπόλικη ζάχαρη, βάλει ζάχαρη, κανέλα. Και τούτο είναι, τη λίστο. Α, ναι. Αν έχουμε λίγο χρόνο θα μπορούσα να το δοκιμάσω, ας πούμε. Ναι, καλό, καλό, μπορούμε. Είδες από παίρνω, ναι, πρωτοβουλίες. Πολλά καλά κάνεις. Φίλοι μου, η Γαλάτια, να έχω προσωπικό. Ναι, πάμε μετά, σε φορές. Το λοιπόν, τούτο είναι να τσιγαρίσουμε για 7-8 λεπτά, θέλουμε να πιάσει χρώμα. Α, θέλεις να χρυσαφίσει. Δυνατή, ναι, να χρυσαφίσει. Το, λοιπόν, ωραία, το αλεύρι μας είπαμε ότι είναι χωριάτικο. Ναι. Είναι ένα φλιτζάνι αλεύρι χωριάτικο. Ένα κουταλάκι αλάτι. Δώσ' μου το αλάτι να δούμε. Να πιάσω ένα κουταλάκι. Ένα κουταλάκι αλάτι. Ας πούμε η θεία μου η Μαρία, η Λουλού, η αρφή του παπά μου, είπε μου ότι κοινή βάλει ένα φλιτζάνι ελαιόλαδο και τσιγαρίζει και βάλει λάδι μες στη ζύμη. Α, επειδή βάλει να βάλουμε... πολύ γόνι στην τηγάνης. Εμείς να βάλουμε το σπορέλαιο και να ριζιάσουμε. Κάμαμε μπόλικες πίτες. Να σου πω ότι η σάτζι ή το σάτζι, μπορείς να το βρεις σε το σάτζι, εν τούτον που έχει τον την κοιλότητα. Γι' αυτό και όμως, επειδή είναι αλουμινένιο, διά του ωραία γεύση στις πίτες σου. Αντί το αντικολλητικό. Συνήθως κάνουμε τα μέσα. Έχει την ίδια γεύση. Θα έχει. Είναι άλλο. Αν είναι το όνειρο. Δοκιμάσαμε και το δύο. Α, και να σου πω ότι η Γιάννα είπε ότι η μάμμα τους ευουτούσαν το πουρέκι της Σάτζης με το χαλούμι μέσα στο γιαούρτι και δοκίμασα το και ήταν τέλειο. Ναι, περίμενε. Και ξύχασα να φέρω. Ευουτούσαν το μετά που ψήνε του. Μετά από ψήνε του. Ναι, πολλά, να σε ρωτήσω ακόμα κάτι. Με ένα λάιμον μπορούμε να παραγγείλουμε ένα γιαούρτι. Να μας φέρουν. Να μας φέρουν. Να σε, νομίζω ότι θα μπορούσαμε. Γυρίζεις το έτσι. Όχι, εγώ έκανα το κανονικά. Έτσι, αλλά ναι, θα μπορούσαμε, θα μπορούσαμε έτσι. Ναι. Και φέρα και καζούι, γιατί δεν ήξερα αν μπορούσα. Ένα κάτευκε εδώ και χαμηλώσω το γελίο. Γιατί θέλουμε να πιέει ωραίο χρώμα να είναι οκρούσουμε. Το λοιπόν, τούτον είναι και μετά να βάλουμε δύο φλιτζάνια νερό. Είπαμε το νερό, χλιαρό νερό. Το νερό βάλουμε το λίγο-λίγο. Μετά το 1,5 φλιτζάνι, να το προσθέτεις λίγο-λίγο γιατί μπορεί να το πάρει, μπορεί να μην το πάρει. Χρυσοχέρα μου, νομίζω ότι... Εντάξει, κατέβα στο γυνατή ανιστή και λίγο κάτω από τη φωτιά. Μη σε βάλαμε τόσο δυνατή. Έτσι, θέλω το να πιάσει χρώμα για να το νιώθεις μετά. Επειδή εσύ είσαι σε δυνατή φωτιά κάθε μέρα. Είμαι, επειδή είναι και το μάτι να αναμένω. Είσαι και εσύ ζεστή, θερμή κοπέλα. Και εσύ πήρα, και... καλείς φλόγες. Βάσες ραβιόλες μας τώρα μες στην κατσαρόλα. Και από την ώρα μπορούμε να βάλουμε, θέλουμε 15 λεπτά να ψηθούν. Εφέρες και τρίμα. Εδώ έχουμε χαλούμι τζαμί, σκληρό. Για τις ραβιόλες. Ναι, για τις ραβιόλες.
Το έχουμε, έχω το άτριφτο. Να πούμε ότι σε τούντες συνταγές όλα, και προχτές τη χαλουμωτή μας, τρίφουμε το χαλούμι στη λεπτή μεριά του τρίφτη. Να τις βάλω όλες, ναι. Ναι, ναι, βάρτες όλες και είμαστε πολλοί. Λέω σας ότι... Αναλογή, ανάλυση, ραβιόλα του καθετού. Ναι. Τα μωρά στο σπίτι εξετρελαθήκαν. Λατρέψαν αυτή τη συνταγή, πετέλα εγώ. Περιπέζουμε, α. Όχι, αλήθεια. Αφού έκαμε τα τα μωρά πρώτα, δεν ήμουν να κάνω. Είναι οι καλύτεροι κριτές σου. Είδες που έβαλα δύο φλιντζάνια και θέλει ακόμα λίγο το μείγμα μας. Είπαμε, στο ζυμάρι πρέπει να έχουμε νερό δίπλα μας. Δίπλα μας, αλήθεια. Και αλεύρι. Ναι. Εγώ ζύμωσα δηλαδή, φέρα έτοιμο. Ωραία. Να το ζυμώσεις, ναι. Να κάνεις τη διαδικασία που κάνουμε, ναι, για τη ζύμη μας. Mm-hmm. Θα το αφήσεις να ξεκουραστεί. Θα το αφήσουμε να ξεκουραστεί, ναι, για μισή ώρα, έτσι στην άκρη, και μετά ξεκινούμε να ζυμώνουμε. Θέλεις να πάεις στη θέκλα μας ώσπου να το ζυμώσεις έτσι ωραίο. Θέλω να πάω, αλλά θέλω να δώσεις προσοχή, ναι, να μου σε τούτα που να πω. Πούμε να μαζί της. Εντάξει, γιατί γιόγκα είναι να πούμε. Α, γιατί, ναι, να ανοίξει ο καιρός τώρα. Γιατί ηρεμήσε, γιατί θέλω να σε ηρεμήσω, θέλω να μην πονηστεί ποτέ πάνω στο κορμί σου. Πρέπει να ηρεμήσει το μυαλό σου, να έρθεις ισορροπημένη μια φορά, ρε Χρύσο μου. Έλα σου πω, εσύ να με έχεις καλά, γιατί έχω τον κουμέντα. Εν δεν θα πω τίποτε με άλλο. Τι είναι να κάνεις, να δημοσιεύσεις. Αντί να θωρείς τον ουρανό, θωρείς τη γη. Να τα δημοσιεύσεις. Θα μπορούσα. Θα σου κινήσω εγώ γη. Προς το παρόν πάω στη... Να πεις ο δικαστής, όχι πάρα πολύ καλά έκαμε και νομίζεις τα. Πάω στη θέκλα μας. Θα πάει στο καλό, αγαπή μου. Και έρχομαι. Οκ. Η ολιστική μας θεραπεύτρια, η Θέκλα η Πέτρου, είναι σήμερα στην κουζίνα των Χρυσών Συνταγών και την καλωσορίζουμε. Κοίταξε, Θέκλα μου, νομίζω ότι η Χρύσο μου θα πρέπει να δώσει ιδιαίτερη σημασία σε αυτά που θα πούμε σήμερα. Νομίζω, θα την βοηθήσω. Ναι. Γιατί θα την βοηθήσω. Καταρχήν να πούμε ότι. Να πούμε για τη γιόγκα. Mm-hmm. Γιατί ανοίγει ο καιρός, σιγά σιγά. Θέλει ο Θεός και κάποιος μας άνοιξη. Ναι. Θα ανοίξει ο καιρός, θα μπορούμε να βγούμε και έξω στη φύση να κάνουμε γιόγκα. Εννοείται, εννοείται. Πάμε σε πάρκα, πάμε σε θάλασσα. Πάρα πολλά ωραίες δράσεις που κάνουμε το καλοκαίρι. Ωραία. Άνοιξε καλοκαίρι. Είχαμε μπει και τις προάλλες για τη γιόγκα, αλλά έτσι να τα υπενθυμίσουμε λίγο και να δούμε πώς επιδρά στην υγεία μας. Mm. Ξεκινώντας όμως να υπενθυμίσουμε στον κόσμο όταν ακούμε γιόγκα, τι ακριβώς να περιμένουμε, mm-hmm, να δούμε. Ναι, Αγγελά μου, είπαμε ότι η γιόγκα είναι μια ολιστική προσέγγιση και θεραπευτική. Δρά σε όλα τα συστήματα του σώματος μας, mm-hmm, του ανθρώπινου σώματος, και στο σωματικό, και στο πνευματικό, και στο συναισθηματικό. Και ναι, όπως είπες και εσύ, να δούμε λίγο τη θεραπευτική της προσέγγιση, γιατί έχει πάρα πολλά ωφέλη. Μπορεί να βοηθήσει δηλαδή στην πάρα υγεία. Ναι. Ωραία, όταν λέμε ότι επιδρά θετικά στην υγεία, mm-hmm, πώς να το εκλάβω εγώ, ας πούμε, που μπορεί να έχω θέμα με τη μέση μου ή κάποιος μπορεί να έχει θέμα με τις αρθρώσεις του, mm-hmm, κάποιος άλλος με την πλάτη του. Mm-hmm. Δηλαδή, μπορεί ολοκληρωμένα να θεραπεύσει τους πόνους που έχουμε. Υπάρχουν δύο προσεγγίσεις. Υπάρχει και η θεραπευτική που ήδη όταν νοσούμε κάτι, όταν πονούμε, όταν υπάρχουν τούτοι οι πόνοι, να μας βοηθήσει να τους ξεπεράσουμε. Αλλά υπάρχει και η πρόληψη. Δηλαδή η προληπτική της δράση είναι πάρα πολύ σημαντική για να μην φτάσουμε να έχουμε αυτά τα προβλήματα. Άρα ξεκινάμε τη γιόγκα πριν έρθουν τα προβλήματα. Ναι. Άρα το πιο σημαντικό είναι αυτό. Όμως, εάν έχουμε έτσι προβλήματα, δεν πρέπει να το παραμελήσουμε και να πάμε σε θεραπείες όπως είναι η γιόγκα, η θεραπευτική γιόγκα, γιατί μέσα από τις στάσεις βοηθά να έχουμε ένα πολύ καλό αποτέλεσμα στο σκελετό, να επανέρθει ο σκελετός στην αρχική του μορφή, εάν έπαθε οποιαδήποτε βλάβη, mm-hmm, να ενδυναμωθούν οι τένοντες, οι μυς, τα υγρά στοιχεία που είναι ενδιάμεσα στα οστά και στους τένοντες, που τούτον είναι η θεραπεία που χρειάζεται το σώμα για να μην υπάρχουν οι πόνοι. Η κάθε άσκηση που κάνετε στη γιόγκα έχει τη σημασία της. Ναι. Ακόμη και στις ισορροπίες που λέτε καμιά φορά,
Η ισορροπία δεν είναι μόνο για να μάθουμε να ισορροπούμε, μεταφέρεται και εσωτερικά, ψυχικά, mm-hmm. έτσι δεν είναι? Ναι, και ξεκινούμε αντίθετα, γιατί δηλαδή, όταν ισορροπήσουμε το σώμα, ναι. αμέσως ξεκινούν να ισορροπούν μέσα μας το συναίσθημα, η διάθεση, mm-hmm. το μυαλό, οι σκέψεις, να ηρεμήσουν, να ισορροπήσουν. Άρα ξεκινούμε από το σώμα και δρά στα υπόλοιπα συστήματα, γιατί το ένα σύστημα δρά στο άλλο. Μάλιστα. Έχει αποτέλεσμα σε όλα τα προβλήματα που μπορεί να αντιμετωπίζει κάποιος στην καθημερινότητά του, είτε αυτό είναι στρες, είτε mm-hmm. αυτό είναι πόνο κεφάλι, είτε αυτό είναι, σας παρακαλώ, ένα πλάνο. Κάτι, ας πούμε, στο ψυχικό της κόσμου που δεν πάει καλά, που θέλει να μου μοιάσει, που δεν... Ρε Χρύσο μου. Έλειπες εσύ και μπορεί να προσπαθώ να οπότε... Εμπολά ξαφαντομαλίσω. Ας πούμε, τούτη την περίπτωση, πώς μπορούμε να τη φτιάξουμε με τη γιόγκα? Φτιάχνετε. Κοίτα, να πούμε έτσι για τη λειτουργία στον εγκέφαλο. Αν και Χρύσο μου, απολογούμε, το λέω για σένα. Ναι, εντάξει. Ξέρεις πόσο σε αγαπώ. Βέβαια. Αλλά για τη λειτουργία του εγκεφάλου να πούμε. Για τη λειτουργία του εγκεφάλου. Βοηθά, Αγγέλα μου, να εκκρίνονται και να λειτουργούν όσο πιο καλά γίνονται οι ορμόνες στον εγκέφαλο, με τούτον τον τρόπο να ρυθμίζει και να ισορροπά και διάφορες λειτουργίες όπως έχουν να κάνουν είτε με την κατάθλιψη, είτε με το άγχος, είτε με ανησυχία, στρες, τούτα όλα τα θέματα. Άρα και προληπτικά, όταν έχουμε μια καλή λειτουργία στον εγκέφαλο, τότε σπάνια να εμφανίσουμε προβλήματα που έχουν να κάνουν και με την ψυχική μας υγεία. Είπες προηγουμένως για την πρόληψη. Άρα, αν σκεφτούμε ότι με τη γιόγκα θα προλάβουμε προβλήματα, θα ήταν καλό να πούμε ότι και τα παιδιά, αν ακολουθήσουν από μικρή ηλικία Ακριβώς. τη γιόγκα, θα έχουν πάρα πολλά ωφέλη. Ακριβώς. Τα παιδιά γενικά θα έχουν πάρα πολλά ωφέλη, γιατί θα ενδυναμωθεί τόσο ο σκελετός τους, που δεν θα έχουν προβλήματα στο μέλλον μυοσκελετικά. Mm-hmm. Επίσης, αν μπορέσουμε να είμαστε πιο σίγουροι ότι λειτουργά καλά το κεντρικό νευρικό σύστημα, να αναπτύσσονται καλά οι διαδικασίες του εγκεφάλου, έχουν πιο καλή μνήμη, αντίληψη, συγκέντρωση. Βοηθά πάρα πολλά στις εξετάσεις πολλές φορές των παιδιών, των εφήβων. Αυτό θα όταν σας έχω, ναι, όταν υπάρχουν έχω θέματα. Υπάρχουν συγκεκριμένες ασκήσεις που μπορούν τα παιδιά που κάνουν γιόγκα, γιατί ναι. ένα παιδί το οποίο δεν ξέρει τι είναι γιόγκα mm-hmm. δεν νομίζω να μπορεί να κάνει τις ασκήσεις. Να βοηθήσουν είτε στη μνήμη, είτε στη συγκέντρωση, είτε στο διάβασμα, είτε στην ηρεμία ενός έφηβου που οι ορμόνες είναι... Ναι, υπάρχει έτσι ένας κύκλος, ας τον πούμε, ασκήσεων, άσανα, όπως τις ονομάζουμε mm-hmm. στη γιόγκα, που βοηθούν σε όλα αυτά τα θέματα. Αν θέλουμε να βοηθήσουμε έναν παιδί να αναπτύξει περισσότερο τη συγκέντρωση του, τη μνήμη του, και την διορατικότητα του, ας το πούμε, mm-hmm. έτσι, όλες αυτές οι λειτουργίες, μπορούν. Υπάρχει μια συγκεκριμένη σειρά άσανας, ασκήσεων που μπορούμε να εφαρμόσουμε. Όπως και για άλλες δυσκολίες. Αν έχω, ας πούμε, έναν υποκινητικό μόνο το οποίο mm-hmm. δεν κάθεται δευτερόλεπτο, mm-hmm. μπορούμε με τη γιόγκα να το συγκρατήσουμε λίγο? Άμα σκεφτείς πόσο να αλλάζει η διάθεση όταν μπεις σε μια τάξη γιόγκα και όταν βγεις, η μαθημένη συμπεριφορά, δηλαδή όταν το κάνουμε αρκετές φορές, τουλάχιστον μία με δύο φορές την εβδομάδα, φαντάσου το αποτέλεσμα στο μήνα, στο χρόνο, στα δύο χρόνια. Άρα γίνεται πλέον ένα βίωμα, να είμαστε πιο ήρεμοι, να μην έχουμε τόσο πολύ στρες, να αντιμετωπίζουμε καλύτερα τις καταστάσεις. Άρα, πρέπει να γίνεται σε ταχτά χρονικά διαστήματα αυτό, για να δούμε τα αποτελέσματα του, αλλά mm-hmm. αποτελέσματα βλέπουμε μακροπρόθεσμα, δηλαδή δεν θα έρθω δύο μαθήματα και θα δω αποτέλεσμα. Mm-hmm. Στο μήνα περίπου, Αγγέλα μου, μπορούμε να δούμε αρκετά αποτελέσματα, αλλά στο χρόνο ακόμη περισσότερα. Μάλιστα. Πόσες φορές συστήνεται τη βδομάδα? Ένα πρόγραμμα δύο φορές την εβδομάδα είναι αρκετά ικανοποιητικό. Όμως, αν κάποιος θέλει να μειώσει το χρονικό περιθώριο mm-hmm. βελτίωσης, τότε και τρεις φορές είναι καλύτερο, το καθημερινά. Η απορία που κάνουν αρκετοί είναι, η γιόγκα είναι για όλους, δηλαδή
πρέπει να είμαι γυμνασμένη για να πάω ή γυμνασμένος για να πάω στη γιόγκα. Πρέπει να έχω κάποιον αλφα βάρος για να πάω στη γιόγκα. Πρέπει να έχω κάποια αλφα ηλικία. Mm. Με ρωτούν αρκετοί. Ωραία αυτό. Ωραία ερώτηση, Άγγελα μου. Και νομίζω ότι πρέπει εσύ να το απαντήσεις, γιατί εσύ είσαι η ειδική, αν κάνει για όλους. Φυσικά κάνει για όλους, γιατί το κάθε άτομο θα ακούσει το σώμα του. Mm-hmm. Και προτείνουμε εμείς σε κάθε τάξη ο καθένας να ακούει το σώμα του. Το σώμα μας μιλά. Το παίρνουμε μέχρι εκεί που αντέχει. Έναν άτομο που δεν έχει την ίδια ανατοχή με έναν άλλο, mm-hmm. σίγουρα δεν θα προχωρήσουν μια άσανα στην ίδια ώρα, στο βαθμό που, στον advanced βαθμό, να το πούμε, στο δύσκολο βαθμό. Θα γίνει όμως σιγά-σιγά θα το φτάσει. Γι' αυτό και είναι καλό στις τάξεις να είναι ανοιχτές και να υπάρχουν διαφόρων κατηγοριών άτομα και αρχαροί και πιο αδύνατα άτομα και πιο δυνατά, για να βλέπουν τη διαφορά και να μπορούν να σκεφτούν, ότι να έχουν έναν κίνητρο ότι θα φτάσω κι εγώ σε αυτό το σημείο που έφτασαν οι άλλοι. Υπάρχουν πολλά είδη γιόγκα. Υπάρχουν αρκετά είδη γιόγκα, όμως η φιλοσοφία, η καθαρή φιλοσοφία της γιόγκας μία είναι. Αν όλα τα προγράμματα ακολουθούν την καθαρή φιλοσοφία της γιόγκα, τότε τα αποτελέσματα είναι παρόμοια. Μάλιστα. Χρυσολέφου βλέπεις με. Εγώ θα είμαι η κινητήριος δύναμη σου. Αν μπορώ εγώ, εσύ δεν μπορείς. Όχι, έχω να σου πω ότι επειδή λέγαμε με τη Χρύσο της προάλλες που ήρθε η Θέκλα, ότι θα έμπαινα σε αυτή τη διαδικασία, απλά γιατί έχω κάποια θέματα με τη μέση μου. Έχω διαπίστευτη τη διαφορά, γιατί εκτός του ότι ηρεμείς, ξεχνάς τα πάντα όταν κάνεις γιόγκα, ηρεμεί και το σώμα σου, αλλά πρέπει να είσαι αποφασισμένος να κάνεις αυτό το βήμα. Mm-hmm. Γιατί αν δεν είσαι, δεν μπορεί κανένας να σου το αλλάξει αυτό. Και να είσαι και σταθερός. Γιατί πολλά άτομα, όπως και στα γυμναστήρια, μπορεί να πούμε ότι θα έρθω. Ξεκινώ. Ναι, ξεκινώ, αλλά στην πορεία κάπου το χάνω. Αν μείνουμε και επιμείνουμε στη γιόγκα, τότε να δούμε πάρα πολλά ωφέλη. Τη Χρύσο μας πώς τη βλέπεις, μπορώ να την αντιμετωπίσω? Φυσικά μπορείς. Και είσαι το καλό παράδειγμα τώρα, Άγγελα μου, γιατί που την πρώτη φορά που ήρθαμε μέχρι σήμερα έγιναν τόσες αλλαγές του σε σένα που... Επειδή είμαι ήρεμη εγώ, Θέκλα μου, γι' αυτό μπορεί να την αντιμετωπίσει. Έλα, κόπια σε να κάνουμε που έχει σάτσι. Θέκλα μου αγαπημένη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Εγώ θα συνεχίσω με φαγητό. Εντάξει, γίνεται. Το λοιπόν, εδώ ζυμαράκι μας. Άρα, χρυσοχέρα μου. Εγώ ζύμωσα, είδες το? Α, κατάφερες τα πάλι. Ναι, είδες το, είσαι πάνω να δεις πόσο μαλακόν είναι. Και ζεστούλικο. Ναι. Και επειδή εγώ έφερα έτοιμο που σπίτι, τούτο να το βάλω σε μια σακούλα να το πάρεις να κάνεις με τα μωρά. Η άφια μου λατρεύει τη Χρύσο. Ό,τι ζυμάρι μηνίσκι, μάμα, τι να φτιάξουμε. Και βάλω σε δύο σακουλίτσες, γιατί μπορεί μετά που είναι οι ραβιόλε να οσυχήσεις. Θέλεις σε παρακαλώ να μου πεις τι γίνεται εδώ με τις ραβιόλες. Και βάλω μέσα σάτσι. Ότι τούτο είναι το ζυμάρι της σάτσι. Ξέρεις τι μου θύμισες? Τι? Άμα να ανοίγουμε τους κουμπαράδες μας. Ανοίγουμε τους κουμπαράδες μας. Ναι. Και κάνουμε καταμέτρηση. Ναι. Τα διευρά είναι σε αυτό το σακουλούδι. Ναι, 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 το ένα ευρώ είναι στο άλλο. Τούτες είναι οι ραβιόλες μας, ναι, κυρίες και κύριοι. Δεν τις πολλών εκατόν, να ψήσουν μόνες τους. Το λοιπόν, πολλά ωραίες, ναι. Δεν ξέρω. Γεράνε, πώς το λέει η Γαλάτια, γεράνε. Είδατε, τώρα είστε. Το λοιπόν, το κρεμμύδι μας, να κάνουμε τη γέμιση τώρα, αφού τελειώσαμε με ζύμη. Λοιπόν, έβαλες το κρεμμύδι δαμέ με το λάδι. Έθελες να πάρει τούτον το χρώμα, κρεμμύδι, ναι. Γιατί διά του ωραία γεύση. Ωραία. Ναι. Άρα, τούτο. Τι θέλεις? Που καίει, να το βάλουμε μέσα. Ποιον καίει, παιδί τούτο. Μου. Καίει. Όχι. Έλα, πάμε το βάρο μιλά. Ναι. Μπορεί επειδή φορώ γάντια. Τα φοβονέσεις. Δεν ξέρω. Εσύ τώρα αν καίει. Καίει λίγο, ναι. Ελίγο. Ελίγο, εντάξει. Νομίζω ότι βοηθά το... Λόγω να σιλιά ψωμί και να το βάλεις πάνω. Έλα ρε Χρύσο μου, είπαμε ότι προσέχουμε την υγεία μας. Έλα ρε Χρύσο μου. Μην τα ισοπεδώνεις ούλα. Λοιπόν, είναι 2,5 κουταλιές δυόσμο. Αν έχετε και φρέσκο δυόσμο, μπορείτε να βάλετε και φρέσκο. Εντάξει. Εγώ δεν έχω τώρα, ήταν πολλά τα νερά φέτος. Λοιπόν, μια πρέζα πιπερούδι, δώσουμε ένα κουταλάκι.
Να σου πω ότι στην Κερίνια, που είμαι κερινιώτισσα, όλα ακόμα λίγο, λένε το και χελί μπουρέι. Δηλαδή που το χελί που είναι το χαλούμι, χαλούμι και από το μπουρέκ που είναι το μπουρέκι στα τουρκικά. Ναι. Έτσι το λέει. Λέει χελί μπουρέ, λέγεται. Χελί μπουρέ. Χελί μπουρί. Χελί μπουρί ή χελί μπουρέ. Τούτα είναι ονόματα που μπορείτε να βρείτε στα... για τα μπουρέκια της Σάτζης. Τα μπουρέκια της Σάτζης. Ω, μπουρέκια της Σάτζης θέλω να τα λέω. Δεν έχει πρόβλημα. Άρα, να κάνεις τη γέμιση σου. Ναι, έτω τώρα. Ήδη, ας πούμε, η μυρωδιά που το, κρεμμύδι είναι έντονη. Και νιώθεις την ότι είναι τούτη που να κάνει τη διαφορά στο μείγμα μας. Ξέρεις να μου θύμισε. Τι. Τη φλαούνα. Που τσανίσαι. Σφυρά της. Έρχεται. Να κάνουμε και πασκές φέτος, α. Ναι. Πάμε. Να κάνουμε και πασκές. Θα τις κάνει. Με όλη μου την αγάπη. Ναι, γιατί είναι... Θα σου συμπαρασταθώ. Εν κρέας, τηγανίζεις κρεμμύδια, βάλεις κρέας. Καμιούνται στην πάφον τις πασκές, ναι. Ωραία, τι είναι η γέμιση μας. Ναι, την αγάπη μου τη γέμιση. Ωραία, εντάξει. Το λοιπόν, τις ραβιόλες θα σας δείξουμε σε λίγο πώς θα τις φτιάξετε. Ναι. Θα βάλουμε τα με το μεγάλο. Μάχ το μεγάλο, ναι, είμαστε πολλοί. Θα σκέψουμε παραγωγή. Λοιπόν, εδώ το ζυμαρούδι μας. Εσύ είναι το ωραίο ζυμαρούδι. Πολλά ωραίο το ζυμαρί σου. Άφηκες το και ξεκουράστηκε πόση ναι, ώρα. Ναι. Μακριά σου αν και θέλει πολύ ώρα. Μα έτσι μπορώ να πιένω στα ζυμάρκα. Εκεί το λίπα σου, έκανα το που τα ψες, έβαλα το στο ψυγείο και φέρα το δαμέ. Θέλει τουλάχιστον μήνυμου μισή ώρα. Α, και πάλι θέλει το μηχάνημά σου. Καλή γιατί ψέρα. Δεν μου είπες, ξέχασα να σου το πω τις προάλλες. Γιατί δεν έχεις ηλεκτρικό. Όχι, μάνα μου. Γιατί? Βουζου, δεν κάνει που σε έχω εσένα και κάτι σαρίζεις δαμέ. Να έχω και το μηχάνημα. Τούτο δεν πρέπει να το πω εγώ, ή εσύ. Α, έτσι, για μένα πέφτουν και να το αμάσεις να το κάνεις. Κυρίες και κύριοι, σήμερα η αγαπημένη μας γαλάτια. Ουπς, sorry. Α, Παναγία μου. Χρύσο. Είδατε την, ακούσετε την. Να μου είπε. Η αγαπημένη μου Χρύσο φτιάχνει πουρέκια με χαλούμι στη Σάτζη. Και μετά θα μας φτιάξει τις ραβιόλες. Πειράζεσαι, Χρύσο μου. Ναι, πειράζεσαι. Επειδή ξέρω ότι πειράζεσαι. Ναι, καλό. Τι είναι που θέλετε να πραγματικά δάμε, αλλά εσύ να σου κάνει πουρέκια στη Σάτζη. Φυσικά, από τη στιγμή που κάνει φλαούνες. Είπαμε το με το, είναι τα τυρίνητα, ρε, ξύχασα. Δεν ξέρω. Και σε τηλέφωνο και καλά να μας πίνει τα τυρίν, έβαλε. Πάντως έβαλε τυρίν που όπου πρέπει. Ναι. Το, λοιπόν, η διαδικασία είναι η ίδια, δηλαδή ανοίγουμε το λίον το φίλο μας. Ναι. Στο ένα, βάλουμε ένα αλεύρι για να μην κολλά. Βάλουμε ένα αλευρούδι για να μην κολλά. Και κάνουμε το στο... 5, 10, 15, 20, 25. Του και βγαίνω. Μπορείς να πει ότι είναι καλό το μηχάνημα το ηλεκτρικό. Όχι, εντάξει, είδα που έχουν ηλεκτρικό το ίδιο πράγμα. Αλλά λίγο μου να γεράσουμε και να με πάντα σέρκα μας με τσίμεδα. Να έχουμε το ηλεκτρικό, ένα μου νομίζεις. Υπονοείς κάτι, όχι. Εγώ έχω. Και όλης μάμας που είπε δεν τζαμε. Ναι. Το, λοιπόν, η διαδικασία είναι η ίδια με τα μπουρέκια που έδειξαμε προχτές. Έλα. Και αν με λύζει. Ναι. Εδώ. Ναι. Ω, να πάω πιο κάτω. Έτσι. Ναι. Μπράβο. Τόση λί. Εγώ θα βάλω και πιο λί. Αλήθεια. Ναι, ναι. Δεν θέλουμε να έχει πολύ μέσα. Άρα θέλετε να... Ένα κουταλάκι. Εντάξει. Θε μου να φτάνει οι λάμπρες να κρεμαστούν οι ίσως. Μυρίζει μου πάρα πολλά φλαούνες. Ναι. Συνέχισε να μιλάς. Άφηκε λίγο περιθώριο κάτω τη ραμούνα εδώ. Εντάξει, είναι καλό. Εδώ να διπλώσουμε μια χαρά. Τις ραβιολούες μας νομίζω να τις κλείσουμε. Και επειδή να τις αφήσουμε μέσα... Θα μπορούσαμε να βάλουμε σταφίδες. Περιορέξιο. Σε ποιο χωριό, σε ποιο χωριό. Στη Λάρνακα. Αλήθεια με λες. Στη Λάρνακα της Λαπίδας. Στο Λάρνακα. Στο Λάρνακα της Λαπίδας που βάλα στα φυδάκια μέσα. Εσένα σου άρεσκε πολλά. Εμένα. Αλήθεια γιατί μου το είπετε που πριν που έστειλα εσύ συνταγή να φέρνα και λίγα. Με ναι λέει δηλαδή πόθεν είσαι. Που είναι πάφο. Αφού λαλείς σου που το βρει. Περίμενε εσύ ρίζες. Έλα. Τσαμέ γεννήθηκες. Γέλασε, σε περίπεξε. Όχι, αγάπη. Εσύ πώς δεν κόφκεις. Εγώ μπορώ να έγραψε την τσερίκη. Γιατί. Αφού λαρίζω άνθρωπο. Γιατί. Τι γιατί. Γιατί, έτσι η μάμα σου και ο παπάς σου. Ναι.
Τζιθκιό, έτυχε να τζιθκιό. Εγώ δηλαδή που κόφτηκα και που η Λάπηθο και που το η Αλάμπρα. Ατεγύριστο και έχουμε δουλειές. Τώρα, επειδή θέλω να περιπαίξει, πέ μου. Σε μια μας τόρση. Γι' αυτό που ήθελα να το διαπιστώσω. Πιέζουμε το λίγο, όπως έκαναμε τα πουρεκούσκια. Μπράβο, Αγγέλο Κάμωτη μου. Έλα. Ξεκινήσαμε, μπράβο τώρα. Κόψε το. Μπορείς το λεσί. Όχι. Να με κάνουμε, ας το δω, αλλά έχουμε λάδι τώρα. Θα μπορούσαμε να διανύσουμε. Και κόφκω το όπως έκαναμε τα πουρέκια από αυτές. Μάλιστα. Βάλουμε. Θα το βάλουμε μέσα στη σάκη μας. Εντάξει. Τούτα είναι η διαδικασία. Είδες πόσο εύκολο είναι. Εντάξει. Απλά να ψηθούν σε γιον το σκεύος. Θέλουμε να κάνουμε, είπαμε, πίτες στη σάκη. Λοιπόν, θέλουμε να κάνουμε πίτες στη σάκη. Σημαίνει πρέπει να κάνω, sorry, είναι τα λίγο. Να κάνω μια προεργασία, ένα λεπτούδι. Είναι εύκολη. Εν έχεις κανέλα, γίνεται... Έχουμε ένα από όλα. Κατάλαβες τα που γίνεται, ναι. Τι γίνεται. Πιάμε... Α, είναι να το βάλουμε τούτο. Κάνουμε παραγγελίες. Ναι. Κοίταξε, άμα δεν φτιάξεις το ζυμάρι, σημαίνει ότι να κάνεις και μπουρέκια της σάτζης, να κάνεις και πίτσες της σάτζης. Ναι. Του δες πίτσες στο Λάρνακα της Λαπίθου, ναι, στο χωριό τα... του... Στο Λάρνακα της Λαπίθου, ναι. Ναι. Ελέαντε κατσιμέρκα, είπε μας ο Μενέλαος. Μπορούμε τώρα, όχι, θέλει... όπως θέλει αλεύρι. Ναι, για το τραμίχο σου. Φέρα το τσίνο και να μπαλωθέλουμε και κάνε λούα. Τι θα σου έλεγα... Μην την κανέλα μου, παλαπίζαμε. Μπορείς να κάνεις πίτες της σάτζης. Χρυσά θα ανοίξω κι άλλο. Όχι, εντάξει. Βάλε... Βάλε αλεύρι. Τα λοιπόν, είδες... πάμε στο ένα. Είσαστε σίγουροι ότι μπορώ να ψήσω τα πάνω. Ή να φέρω το καζούι μου 2 λεπτά. Θα βάλω το καζούι μου. Γιατί... Έβαλα το στο ένα χρύσο. Εντάξει. Δε. Μπράβος. Και τώρα θα το βάλουμε στο 5. Το τζομπο να φκούμε. Μπορείς να το ανάψεις μόνη σου. Στο 5, ναι. Θες να βοηθήσεις. Ναι. Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα, πιο γρήγορα. Πέντο φάση. Πασπαλίζεις με αλεύρι τον πάγκο σου. Θα σπάλεις το εδώ με αλεύρι. Sorry. Έτσι εδώ με. Και να βάλεις να κάνεις... Να σου δείξω πώς να κάνεις τις πίτες της σάτσης. Αν θέλεις. Καπαναία. Το λοιπόν, να σου δείξω. Θα λείψεις όλο το φύλλο με λάδι. Λοιπόν. Θα βάλεις ζάχαρη. Και μετά κανέλα. Αλλά ζάχαρη βάλε μπόλικη. Εντάξει. Γιατί να βάλουμε μπόλικη, άραγε. Το κάνουμε, είδαμε, αλλά εν τελειαλείο. Θέλουμε να κάνουμε παραγωγή. Βάλαμε το λάδι. Τώρα θα βάλουμε, σύμφωνα με τον μάγειρα που έχω στο αυτί μου, ζάχαρη. Μπόλικη ζάχαρη. Με την λυπήθεις. Θα την λυπήθω. Θέλετε να λυπηθώ, ούτε την κανέλα. Την κατσαρόλα να την βάλω πίσω. Ναι, πιέζει λίγο πιο πολύ, δεν και πειράζει. Εντάξει. Έλα εδώ, αγάπη μου. Ναι. Και τώρα, δίπλα στην όπως την πίτα της σάτσης. Περίμενε, κόψε. Να κάνουμε πιο μικρές. Κόψε που δάμε. Έλα δάμε. Ναι. Πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά. Και τελειώσεις. Όπως να κάνεις ένα φάκελο. Περίμενε. Πα, κάτω. Τέγια κάτω. Μες στη μέση. Ωραία. Αυτή να καλύψει το άλλο. Έτσι. Έτσι.
Έτσι. Εντάξει. Μπράβο. Αυτή είναι πίτα της Σάτζης. Παρακάτω. Το ίδιο. Το κάνω έτσι τόσο. Δεν πρέπει να το κόψω με μαχαίρι, αλλά δεν πειράζει. Μικρή του τι άλλο. Αυτοσχέδιος μηχανισμός. Εντάξει, μπορείτε να με... Δεν κάνω μια λεπτό. Να το χαμηλώσω τούτο, γιατί δεν είδες το που μύρισε τούτο. Α, και μετά, θέλετε να απεδείξετε και εμένα, κάνουμε τις λίγο πάνω. Όχι, δεν θέλουμε. Για να ρωτήσουν και στα πλάια. Ε, τι σε καμάτε. Μπράβο. Τι τα έκαμε η κυρία Βασίλικη, λίγο πάνω, αλλά από ποτά που είναι εγκαμένο. Έτσι θέλουν πολύ ώρα. Όχι. Ναι. Κάποιοι γυρίζουν πέντο το σκεύος. Πέντο η Αγγελική, ναι. Γυρίζουν το σκεύος. Ανάποδα. Γιατί όμως. Δεν ξέρω, νομίζω το ίδιο πράγμα είναι. Ή... Εντάξει, είσαι κάποια χωριά. Είσαι κάποια χωριά. Απειλούμε, κυρίες και κύριοι, ότι θα μπουν στο στούντιο και θα κάνουν... Θέλεις να ανοίξεις ακόμα ένα φύλλο να κάνουμε τζάλα που ρέχει εσάς ή ξανά να μείνουμε δαμέ. Όχι, θέλω να μου πεις τι άλλο θα κάνει και θέλει διαδικασία πολύ η... Ποιο, ραβιόλες. Η ραβιόλες. Όχι, πάλι έχω φύλλο έτοιμο, οπότε δεν είναι δύσκολο. Τούτη εβδομάδα ήταν όλο να ανάβουμε φύλλα, να ανοίγουμε φύλλα. Όχι, δεν ανάβουμε τα φύλλα. Ναι, ναι, να ανοίγουμε. Ανάβεις εσύ. Ναι. Άναψα η αλήθεια να δαμε. Εντάξει, έτσι. Δεν και θέλουμε το πολλά το φύλλο. Όχι, όχι. Έχει και λίγη κανέλα να φάμε μπουρέκια σάτζες με την κανέλα. Μα έχει και μπουρέκια που να κάνω τώρα. Άρεσε σου να κάνουμε άλλο πράγμα αφού είπαμε μπουρέκια σάτζες. Επειδή έχω πάρα πολλές παραγγελίες, να σας παρακαλέσω να πάμε διάλειμμα γιατί φτάνω. Εντάξει. Και να επιστρέψουμε για να δούμε πώς θα συνεχίσουμε, κυρίες και κύριοι. Χαίρε, επιστρέψαμε. Είδες το που το γύρισα για να ψηθείτε στα πλάινα. Τη Σάτζη να φύγαμε την πίσω γιατί το καζί μας είναι ηλεκτρικό και δεν μας βοηθά. Και ναι, αλλά μικρό, μπορούμε να το κάνουμε. Αλλά μπορούμε να το κάνουμε και στο αντικολλητικό. Ναι, όποιοι δεν έχουν Σάτζη μπορούν να το κάνουν έτσι ωραία σε έναν αντικολλητικό. Δείξε πώς το κλείνουμε, εξήγησες. Κιό. Άντε, να ξεκινήσουμε να κάνουμε. Κιό να κλείσω. Κιό. Τζίνα, πώς τα κλείνεις. Ναι, αφού είπαμε. Εντάξει. Πού είσαστε. Γεράνε. Γεράνε. Εγώ να ξεκινήσω μέχρι η Αγγελική να τα βάλει εκείνα να κάνω γλύωρα το ζυμάρι γιατί έχω έτοιμο. Είπαμε λοιπόν, τα υλικά. Θέλω να μου δώσεις τη συνταγή. Να πω εγώ τη συνταγή. Να την πεις εσύ. Αν θέλεις να φύγω, όχι, όχι, μείνε. Εύκολο θέμα. Το λοιπόν, για τη συνταγή μας για τις ραβιόλες θα χρειαστούμε 3 φλιντζάνια αλεύρι χωριάτικο, 1 κουταλάκι αλάτι και 1,5 φλιντζάνι χλιαρό νερό. Για τη γέμιση θα χρειαστούμε 3 φλιντζάνια χαλούμι καλύτερα όριμο, 2 κουταλιές λιόνου αποξηραμένο και 2 αυγά. Τούτη είναι η συνταγή μας. Δεν έχει άλλη νομίζω. Α, και για το σερβίρισμα θέλουμε χαλούμι σκληρό. Τούτη είναι η συνταγή. Το γιαούρτι και τούτε φέραμε. Φέραμε το γιαούρτι γιατί θέλω τώρα να πιέσεις ένα ποτούτο και βουτά το δα μέσα. Μα έγινε να το βουτήσω. Βάρτο. Σου φέρω άλλο μπιατάκι. Περίμενα να σου φέρω ένα μπιατάκι. Ναι, και. Και δοκίμασαι το να δεις τι ώρα που είναι. Έλα. Το λοιπόν, να σας δείξω γρήγορα το... Έχουμε 3 φλιντζάνια αλεύρι χωριάτικο. Τόσο σου το είπε τούτο. Η φίλη μου η Γιάννα. Πολλά ωραίο, ναι. Έχεις δίκιο. Ναι, 3 φλιντζάνια αλεύρι, 1 κουταλάκι αλάτι και μετά να βάλουμε έναν και έναν πέπτο νερό. Ναι. Είπαμε. Πάρα πολύ ωραίο ο συνδυασμός. Εγώ δεν βάζω λάδι. Η θεία μου η Πέπα δηλαδή που μου μάθαινε τη συνταγή. Έβαλε λάδι. Άρα βάλετε ένα φλιντζάνι. Κάνετε το ζυμάρι σας και μετά χρειαστεί βάλετε και το έναν πέπτο. Τούτη είναι η διαδικασία. Και έχουμε το ζυμάρι το οποίο θα το ανοίξουμε όπως ανοίγουμε τα πουρέκια. Οπότε να χρειαστώ να μου καθαρίσεις το χώρο εκεί αγάπη μου. Μα πού? Γιατί να έρθω να ανοίξω φύλλο. Άτε. Ναι. Θες να πάει σε ένα άλλο μπάγκο. Θα πάω σε ένα άλλο στούντιο. Μα πού να σε... Το λοιπόν, φίλες μου, να μέσα στο τελειώσω, ξέρετε, να το ζυμώσετε, να το βγάλετε πάνω στον πάγκο σας και να ζυμώσετε όπως ζυμώσαμε
Το ζυμαράκι εγώ μας να τις βγάλω τούτες, νομίζω ψημένες. Να το βάλω πίσω. Ψημένες. Οι φίλες μου ξέρουν να ζυμώνω. Ναι, ψημένες. Κάμεις το γελίο πάνω. Το λοιπόν. Και τώρα θα κάνουμε τη γέμιση μέχρι η Αγγελική μου να μου καθαρίσει ο μπάγκο, να τα φύγει τα άλλα. Έχουμε τρία φλιντζάνια χαλούμι όριμο, είπαμε, το σκληρό που λέμε στην Κύπρο. Θέλω τι θέλεις. Κλειμένο στη λεπτή μεριά του τριφτή, με μια χαρά τζαμ έτσι. Τι θέλεις να κάνω άλλο. Το λοιπόν, θα βάλουμε δύο κουταλιές από ξηραμένο δυόσμο και δύο αυγά. Τούτη είναι η γέμιση μας. Να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στη θεία την Πέπα που μου έδειξε και ενθουσιαστήκαμε όλοι. Ο πάγκος σου θέλεις να καθαρός είπες. Ναι, όχι, να μην έχει κάτι πάνω, με πειράζει αν έχει. Χρειάζεσαι μηχανή. Ναι, γιατί μηχανή που το είπα. Προσπάθησα να σου το καθαρίσω. Βάλουμε έναν αυγό και ακόμα ένα και τη γέμιση μας είναι έτοιμη. Το λοιπόν, και το ανακατεύουμε με τα χέρια, με έναν κουτάλι. Εμείς φορούμε γάντια παραπάνω ευκολία. Να σας πω ότι έχει κάποιους που δεν βάλουν μέσα στα πουρέκια της σάτζης αυγό. Εγώ θεώρησα ότι είναι ωραία με το αυγό. Οπότε έτσι και τη γέμιση μας έτοιμη. Νομίζω ότι πρέπει να το μας είπαμε, χαμηλώσουμε. Να χαμηλώσουμε, ναι, είχα το ψηλό. Γιατί βάλα το στο 9. Θες το άλλο πιο κάτω. Μα δε, να μας τας κάψεις. Έκαψε μας τας. Κάψε μας τας. Το λοιπόν... Θες να πεις ότι τούτες είναι έτοιμες. Ναι. Τζίνες είναι μέλι. Αν θέλετε επίσης, μπορείς τα πουρέκια της σάτζης να τους βάλεις λίγο μελούδι πάνω. Βάρ' μου λίγο μελούδι, γιατί εγώ με γιαούρτι να δοκίμασα. Βάρ' μου λίγο μελί. Θα κάνω ό,τι θέλω εγώ. Α, και, έλα και δεν δέχομαι να με διατάσσεις. Επειδή μπορείς να κάνεις πολλά Μιλώσου. Πράγματα. Ναι, ξέρω. Κατάλαβα, άκουσας. Πάσου, σου σε παρακαλώ. Μπροστά στους φίλους μας, αφού σου είπα σε παρακαλώ, θα βάλεις. Όχι. Και εδώ θα βάλεις μετά τις ραβιόλες. Όχι. Θέλουμε λίγο τρίμα. Το λοιπόν, έχω ζυμάρι έτοιμο. Το ζυμαράκι μας. Διαφορετικό τώρα, το ζυμάρι της ραβιόλας. Τούτον είναι εσύ τώρα, είπαμε, λάδι. Λάδι. Μέσα. Ναι. Μόνο αλάτι και νερό. Το λοιπόν, κάνουμε φύλλο και κάνουμε ακριβώς την ίδια διαδικασία που κάναμε με τα πουρέκια μας. Βάλουμε μπόλικο αλεύρι. Να σας πω ότι η θεία μου η Πέπα άνοιγε ένα μεγάλο φύλλο, δηλαδή χώριζε τη ζύμη της στα δύο και άνοιγε ένα μεγάλο φύλλο. Οπότε αν θέλεις, ανοίξε ένα μεγάλο στρογγυλό φύλλο και ξεκινάς από πάνω προς τα κάτω να βάλεις τη γέννησή σου. Αλλά επειδή εμείς είμαστε νεαρές κορούδες, και θέλουμε τα λίγο πιο εύκολα, θα τα κάνουμε στη μηχανή. Βάλουμε αλεύρι, είπαμε πάντα, να ανοίγουμε στη μηχανή. Στο ένα. Και στο πέντε. Βράζουμε, είπαμε, για 15 λεπτά. Σε ζωμό. Βάλουμε ένα. Λοιπόν, πάντα όταν βάλουμε στη μηχανή, βάλουμε αλεύρι. Κάμω τούτον έτσι. Κάμω έτσι. Κάτι άλλο, κυρία Αλέφου, θέλεις να κάνω? Όχι. Να μιλήσω? Να μιλήσεις, αφήνω σε. Ευχαριστώ. Βέβαια. Το λοιπόν, να το βάλω τούτον, κάμω πιο μικρό για να το δείτε. Άνοιξε. Με έναν κουταλάκι, εδώ επειδή θέλουμε μικρές ραβιόλες, μπορείτε να τις κάνετε και λίγο πιο μεγάλες, αλλά εν ώρες μικρές όπως το size που έκανα εγώ. Βάλετε μισό κουταλάκι και η διαδικασία είναι ακριβώς όπως έκαναμε τα πουρέκια μας. Είναι η ίδια διαδικασία. Και αν προλάβουμε να σας δείξω και με ένα φύλλο μεγάλο για να δείτε ότι, εντάξει, αγαπηθήκω τόσο. Το λοιπόν, σκεπάζουμε. Πιέζουμε και βουτούμε το τούτο μέσα σε αλεύρι γιατί να το κόψουμε. Μια ραβιόλα. Δυο ραβιόλες. Τρεις ραβιόλες. Σπιτικές ραβιόλες. Τέσσερις, πέντε σπιτικές ραβιόλες. Είδες. Λοιπόν, πάμε να κάνουμε ακόμα ένα. Είμαι πολλά χαρούμενη, είπα σας το. Φτιάξετε τα σπίτια που ξεκινήσαμε. Yeah, με τα μωρά σας να χαρούν, να χαρείτε. Όχι τώρα, μηχανή να μου κάνεις νούμερα.
Δεν με βοήθηκε με τσέρι. Αν δεν έχουμε το μηχάνημα, πώς να το κάνουμε. Ποιο μηχάνημα, θα το κόψω τώρα με τούτο γιατί ξεχάσα. Πριν να σου δείξω. Περίμενε, δηλαδή, να πιάμε ένα φαντζανάκι του καφέ για να το. Θα το κόψουμε. Άλλουμε μισό. Άλλουμε λίγο. Πώς θα τις φυλάξουμε στην κατάψυξη, ξαναπες μου. Εγώ έβαλα τις μέσα σε ένα δίσκο που είχα βάλει η πετσέτα, αλλά να τις βάλετε για λίγο εσείς, αν θα τις φυλάξετε. Εγώ πήγα να φέρω στην εκπομπή και έβαλα την πετσέτα για να τραβάω οποιοδήποτε υγρασία. Αν θα τη φυλάξετε όμως, πού είναι το τζόμπου κόφκουμε, να τις βάλετε στην κατάψυξη μες στο δίσκο να παγώσουν και μετά να τις βγάλετε, τις βάλετε μέσα σε ένα σακούλι. Γελική μου ιδέες, με ένα φλιντζάνι, έτσι. Κοφκούμεντες με ένα φλιντζάνι. Εψίσεστε. Αν θέλει μπορείς να τις κάνεις. Εψίσεστε πώς, είπαμε, βάλαμε το νερό. Το ζωμό. Ναι. Βάλαμε ζωμό. Αν θέλεις μπορείς να τις κάνεις όπως τα πουρεκούθηκια, λίγο τετράγωνες ας πούμε. Αλλά εμένα αρέσκει μου έτσι το στρογγυλούι. Έβαλες το ζωμό. Δύο ζωμούς, έβαλα αλάτι. Αν θέλεις μπορείς να βράσεις κοτόπουλο. Και να το κάνεις. Είναι εύκολο. Ή βρες κάτι δύσκολο. Το δύσκολο είναι ότι είμαι μαζί σου. Μόνο. Βάλες μου πουρεκούι μου να δοκιμάσω ένα. Θα με έκανα ολόκληρο decoration. Συστάρισα τα, δεν μιλούν το σύνορα. Να βρεις λάθος πάλι. Όχι. Α, είπα και εγώ. Τις ραβιόλες να εσφαίρει να εσβάλουμε οξά. Οξά. Να δες βάλ. Εντάξει. Να δες φέρω. Να ανοίξω ένα φύλλο στρογγυλό για να δεις ότι αν δεν έχεις τη μηχανή, πάλι μπορείς να κάνεις ραβιολούες. Για να ανοίξει το φύλλο μας, θέλει αλεύρι. Καλά και πούτε δύο πλευρές. Με τον λά χαρούμενοι. Ανοίξετε φίλο, φίλοι μου με τα μωρά σας, να χαρούν, να χαρείτε και εσείς. Το λοιπόν. Έτω του τον Αγγέλα μου και να σου δείξω τώρα πώς να κάνουμε. Εμένα δεν μου βάλει ένα με μελούδι να δοκιμάσω. Του δες ένα γίνους ζάχαρ. Αλήθεια, δεν έχω άλλη υπομονή. Έβαλετες. Έβαλετες. Εν τω μεταξύ δεν ακούω τίποτε εγώ. Α, λαλήσω με νελάους για τις ραφιόλες, αλλά... Έτω, είδες ναι, το. Ναι, μιλάτε μου τώρα, θέλετε. Έλα, ακούω. Αγγέλα μου, έφερα το φύλλο κάτω και κόφκω το όπως έχω κόφκα τα άλλα. Α, εννοείς το μεγάλο. Οπότε, το φύλλο. Οπότε χρειάζεσαι, ναι, okay. Χρειάζεσαι μηχανή. Του δες ένα ζάχαρη. Τι τούες. Να σου φέρω. Δώσουμε ένα πιατάκι, σε παρακαλώ. Να γιατί είναι το τσάτ, έλα. Θα της το χαλάσω ναι, το design. Ναι, πάτε να μου βάλει μια μομέλη, ναι, μου βάλε. Σταμάτα! Όχι, θέλω να δείξετε γιατί σπάσε μανευρά μου. Έτες. Αγάπη μου, μια να φάω. Έτες. Α, να με φάω στο... Ήταν να μου... Νόμιζα, ήταν να μου σερβίρεις μια δαμέ. Έτες, έβαλα σου τρεις αντί μια. Όχι. Εντάξει, μωρό μου. Πόσες φορές να μου το πει. Κάτε πάλι. Όχι, εντάξει, θα τη χαλάσω τη διακόσμηση, είναι ωραία. Να φάω κι εγώ μια ραβιολούδα. Όχι, να φάεις από εκείνο που έθελες. Πώς σου εφάνηκε το... Το ζύμωμα. Το πουρέκι με το γιαουρτί. Ήταν πάρα πολύ ωραίο. Ήταν ωραίο, ναι. Είναι πάρα πολύ ωραίος ο συνδυασμός. Τώρα δούμε τη ραφικιόλα της. Επέτυχε εντύ. Ωραία, ναι. Από ψέματα. Πέτυχε στη ραφικιόλα σου. Μια χαρά. Όχι, θέλω να φάει και μπεμπέλι. Να φάω και μπεμπέλι. Είδατε το που μέσα που έχει το χαλουμούδι, που φαίνεται το χαλουμούδι. Εδώ. Είδατε το, αν δεν το είδατε, θα το ξαναδείτε. Εμείς να συνεχίσουμε, δάμε, διότι πρέπει να τα κάνουμε. Έλα. Έλα, διότι μπορεί να φύγει πάνω σου. Εντέλειο. Ναι, βάλουμε εδώ μέσα. Εντάξει. Εντέλειο και μπεμπέλι. Λοιπόν, είναι ραφκιόλες, πουρέκια της Σάτζης, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θα τα πούμε τη Δευτέρα, καθαρά Δευτέρα, να ακόμα μαζί, καθαρά Δευτέρα. Λοιπόν, να έρθεις ντυμένη όπως θέλεις, εγώ αύριο εδώ, στις Χρυσές Συναγές, η Γαλάτια Παμπορή θα είναι μαζί μας. Καλό υπόλοιπο να έχετε, γεια χαρά. Γεια σας.